και να περάσουμε στην δεύτερη κατηγορία, όπου είχαμε παιχνίδια το Σαββατοκυριακό. Στον δεύτερο όμιλο, ΠΑΟ Αγρινίου Ελπίδες Αγρινίου 0-0, Πανοχθιακός Κεραμνός Ποταμούλας 4-0, Δάφνη Μεγάλης Χώρας Ένωση Αγίου Δημητρίου 1-2, Αστέρας Αγρινίου Χρυσός Αστέρας Παντάνασας 3-0, ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου ΠΑΟ Καλυβίων 2-1, Κεραμνός Μυρτιάς Ακαρνανικός Φιτιών 4-0 και Αστέρας Καμαρούλας Θύελλα Παραβόλας 2-2. Έχουμε τον Κεραμνό Μυρτιάς να είναι η μοναδική ομάδα και στους τρεις ομίλους που έχει το απόλυτο, 15 βαθμούς, μόνο νίκες, 5 νίκες. ΠΑΟ Καλυβίων, ΠΑΟ Αγρινίου, Θύελλα Παραβόλας, Αστέρας Αγρινίου ακολουθούν με 10 βαθμούς. Να περάσουμε τώρα να δούμε πώς ο Πανοχθιακός, βλέπετε εδώ ήδη τα πλάνα, κέρδισε 4-0 τον Κεραμνό Ποταμούλας, εξαιρετικό γκολ στο 11ο λεπτό. Ο Σπύρος Τσέπας έβγαλε διαγώνια μπαλιά στον Κουτσέλη, τον Λάβρο Κουτσέλη που βλέπετε εδώ. Μόνος του, αφύλακτος, με το φαλτσαριστό αυτό σουτ, έστειλε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα του Κεραμνού και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του. 7 λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι ουσιαστικά καθάρισαν το παιχνίδι με τον Θοδωρή Παπαδημητρίου να τελειώνει την φάση κάνοντας το 2-0. 18ο λεπτό, ο σκόρερ που πανηγυρίζει το τέρμα από ενέργεια του Μάριο Νικόλα, ο Παπαδημητρίου πλάσαρε σωστά και έκανε το 2-0. 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά 2 στο δεύτερο, στο 52ο λεπτό από φάουλ του Σπύρου Τσέπα. Ο Γκουτσέλης, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ, κάνει το 3-0 με το πλασέ αυτό. Ξαναβλέπουμε την φάση με το φάουλ του Τσέπα και το πλασέ μετά το κοντρόλ που έκανε ο Λάμπρος Γκουτσέλης. Το τελικό 4-0 έγινε λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, στο 88ο λεπτό, όταν ο 15χρονος, να το τονίσουμε αυτό, ο Παναγιώτης Τσούφης βγήκε από δεξιά, γύρισε την μπάλα σε ένα σημείο που ερχόταν ο Μάριο Νικόλας, που με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 4-0, Πανοχθιακός Κεραμνός Ποταμούλας, για τον παίκτη που έδωσε εδώ την ασίστ στον 15χρονο, όπως είπαμε, τον Παναγιώτη Τσούφη. Ήταν η πρώτη συμμετοχή σε επίσημο παιχνίδι της ομάδας. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους του Πανοχθιακού για μία ακόμα φορά, γιατί πάντα φροντίζουν να προσφέρουν στους φίλους της ομάδας και σε όλους μας τα πλάνα από τα παιχνίδια τους και μέσω αυτού του τρόπου να προβάλλουν και την ομάδα τους και όλα αυτά που κάνουν εκεί στα όχθια.